Πάντοτε ασκούν, η σχέση αυτή είναι άρρωστη ανάμεσα στον πολιτικό και στον πολίτη. Η πίεση είναι αφίδρομη, οι πολίτες ασκούν πίεση στους πολιτικούς να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα προνόμια με την ίσονα προσπάθεια και η πολιτική, επειδή υπάρχει ένα στρεβλό εκλογικό σύστημα, πάντοτε υποχωρούν στις απαιτήσεις των πολιτών. Βλέπω ότι ακόμη και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή η ελληνική ασθένεια επικρατεί, η ελληνική ασθένεια που ονομάζεται πολιτικό κόστος. Θεωρώ ότι δώσανε στο Σαμαρά το χαρτί των πρωτοβουλειών περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε και ότι οι άλλοι προσπαθούν απλώς να φανούν ότι βοηθούν την κατάσταση για να μην υπάρξουν κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να γίνει μια κυβέρνηση συνασπισμού, διότι ο μονοκομματισμός έχει πεθάνει και ότι και στην Ευρώπη αλλά και στις ανεπτυγμένες χώρες οι κυβερνήσεις συνασπισμού είναι πιο αποτελεσματικές στην εφαρμογή μέτρων, ιδιαίτερα μεταρρυθμιστικών ή σκληρών μεταρρυθμιστικών μέτρων, τα οποία πρέπει να παρθούν. Πιστεύω ότι η ευθύνη ανήκει και στα τρία κόμματα και για την επιτυχία και για την αποτυχία. Άρα θα έπρεπε να την πλαισιώσουν κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα. Ο καθένας να δώσει τους καλύτερους, να γίνει μία εθνική πανστρατιά προσωπικότητων, εξεχόντων μυαλών, έτσι ώστε να αποφευθεί όσο το δυνατόν, να ξεφύγουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από αυτή την κρίση που κρατάει πάνω από 5 χρόνια εν καιρό ειρήνης και έχει φέρει την κοινωνία και την οικονομία στο απόλυτο τέλμα.